Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι φανερό πως αυτό που χρειάζεται περισσότερο παρά ποτέ σήμερα η ελληνική οικονομία, η Ελλάδα, οι Έλληνες πολίτες, είναι επενδύσεις για να τονωθεί η ανάπτυξη και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Αλλά είναι εξίσου φανερό ότι το πιο βασικό πρόβλημα στην κυβερνητική πολιτική είναι ακριβώς πως δεν υπάρχει αναπτυξιακή διάσταση. Και το πρόβλημα αυτό επιδεινώνεται μέρα με την ημέρα. Κύριε Υπουργέ, σήμερα σας εγκαλούμε διότι σκοτώσατε την εμπιστοσύνη των επενδυτών, Ελλήνων και ξένων. Οδηγήσατε σε επενδυτική άπνοια και αποδεικνύεται καθημερινά ότι ΠΑΣΟΚ και επενδύσεις είναι δύο ασύμβατες έννοιες. Πριν φτάσω στα προβλήματα που διαπιστώνουμε στη δράση του δικού σας Υπουργείου, θα σταθώ σε κάποια γενικότερα ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, γιατί φυσικά δεν είναι μόνο το Υπουργείο σας υπεύθυνο για το γεγονός ότι έχουμε σήμερα μπροστά μας αυτή τη δραματική κατάσταση και για το ότι με κομμένει την ανάσα και οι Έλληνες πολίτες αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη παρακολουθούν τις εξελίξεις στην πατρίδα μας. Η πρώτη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι ένα σοβαρό πράγματι πρόβλημα, δομικό πρόβλημα που υπήρχε στην ελληνική οικονομία, το μετατρέψατε με τις παραλήψεις σας και με τα λάθη σας σε μια τεράστια κρίση, σε μια άνευ προηγουμένου κρίση. Και μην ισχυριστείτε ότι παραλάβατε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Κανένας δεν λέει το αντίθετο. Εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση όμως υπήρχε και στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία. Η Πορτογαλία έχει θετικές αξιολογήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το δικό της πρόγραμμα. Η ΔΕ Ιρλανδία έχει πλέον ρυθμούς ανάπτυξης 1,6% χτεσινά στοιχεία. Δεύτερον, το ότι φτάσατε εδώ δεν είναι άσχετο ότι, με το ότι πριν από τις εκλογές δεν αναγνωρίζατε καν ότι υπάρχει κρίση. Δεν είναι άσχετο με το ότι μετά τις εκλογές δεν αντιδράσατε καθόλου παρά τις εκκλήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του Προέδρου της να ξεκολλήσετε και να πάρετε μέτρα. Δεν εφαρμόσατε καν ούτε αυτά που συμφωνήσατε με την Τρόικα σε σχέση με τη φοροδιαφυγή, τις δαπάνες, τις διαρθρωτικές αλλαγές. Τρίτον, κύριε Υπουργέ, αποφασίσατε με μια άφρονα πολιτική να αυξήσετε τη φορολογική επιβάρυνση και για τους πολίτες αλλά και για τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να υπάρξει κύμα φυγής επιχειρήσεων και λουκέτα, βεβαίως, στην αγορά. Τέταρτον, δίνατε διαβεβαιώσεις για τη ρευστότητα, το σύμφωνο ρευστότητος με τις τράπεζες, που φυσικά δεν τηρήθηκαν. Δεν υπάρχει ούτε ένας επιχειρηματίας σήμερα, μικρός, μεσαίος ή μεγάλος, που να μην το ξέρει. Πέμπτον, έχετε μια πολιτική οικονομικού ανεμόμυλου, η οποία έχει φοβήσει τους επενδυτές και έχει ζαλίσει και εσάς τους ίδιους. Και για να μην λέτε ότι υπερβάλλω, θα σας περιγράψω πολύ σύντομα το χρονικό των τελευταίων ημερών. Έχω καταγράψει τις ημερομηνίες. Παρασκευή 2/9. Η Τρόικα διακόπτει τις συνομιλίες με τον κύριο Βενιζέλο. Ο κύριος Βενιζέλος λέει ότι από εδώ και πέρα θα γίνει πολιτική διαπραγμάτευση. Τρίτη, 6/9, 3-4 μέρες μετά, ο κύριος Βενιζέλος ανακοινώνει έκτακτα μέτρα από τηλεοράσεως. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα των χειρισμών της κυβερνήσεως. Κυριακή, 11/9, ενώ θεωρούμε ότι έχουμε τελειώσει με τα έκτακτα μέτρα, ανακοινώνεται νέα έκτακτη φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα. Και ενώ νομίζουμε ότι έχουμε τελειώσει με τη φορολογική επιβάρυνση με τα ακίνητα, την Τρίτη, 13/9, διαπιστώνουμε ότι η φορολογική επιβάρυνση αυξάνεται έτι περαιτέρω. Την Τετάρτη, 14/9, έχουμε την τηλεδιάσκεψη Παπανδρέου Μέρκελ Σαρκοζή,
στην οποία η κυβέρνηση επιχειρεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι όλα πάνε περίπου καλά και να δημιουργήσει ένα αίσθημα καθησυχασμού. Όμως, πριν αλεκτροφωνήσει, το Σάββατο 17/9 έχουμε επιστροφή εκτάκτως του Πρωθυπουργού από το Λονδίνο, διότι προφανώς άλλα ισχυριζόταν ότι έγιναν στην τηλεδιάσκεψη με Μέρκελ και Σαρκοζή και άλλα έγιναν τελικώς. Και την Τετάρτη 29, προχτές, έχουμε νέα έκτακτα μέτρα εν αναμονή της επισκέψεως Βενιζέλου στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μήπως και ανακοινωθούν ή όπως όλοι περιμένουμε ότι θα ανακοινωθούν καινούρια μέτρα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πολύ απλά, κύριε Υπουργέ, ότι έχετε χάσει την μπάλα. Έχετε χάσει το λογαριασμό. Και δεν ξέρουμε κυριολεκτικά τι μας ξημερώνει. Ούτε εσείς ξέρετε τι σας ξημερώνει. Με αυτό το κλίμα, με όλα αυτά που περιέγραψα, περιμένετε να έρθουν επενδυτές στην Ελλάδα? Εν πάση περιπτώσει, για να έρθω στα δικά σας, στα του Υπουργείου σας, ξεκινώντας από τις ιδιωτικές επενδύσεις. Κύριε Υπουργέ, μέσα σε όλα τα τραγελαφικά τα οποία γίνανε αυτά τα δύο χρόνια, το πρώτο πράγμα ήταν η κατάργηση του επενδυτικού νόμου της Νέας Δημοκρατίας. Χωρίς μάλιστα να αντικατασταθεί με καινούριο επενδυτικό νόμο για 15 μήνες. Αν κάποιος ήθελε να έχει ένα επενδυτικό σχέδιο και να χρηματοδοτηθεί από το κράτος, δεν μπορούσε να το χρηματοδοτήσει. Τώρα θα πείτε, ήταν κακός ο επενδυτικός νόμος. Ωστόσο, σας προειδοποιώ, η κυρία Κατσέλη που τον κατήργησε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου στις 16/12 του 9, είχε πει θα προχωρήσουμε στον καινούργιο επενδυτικό νόμο έτσι ώστε να χτίσουμε πάνω στα καλά σημεία του παλιού. Σε σχέση με τους προηγούμενους νόμους είναι πολύ καλύτερος νόμος, αλλά υπάρχουν ατέλειες και απαιτούνται βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν. Ο καλύτερος νόμος λοιπόν της μεταπολίτευσης, ο οποίος όμως καταργήθηκε χωρίς να αντικατασταθεί με άλλον νόμο. Δεύτερον, υποσχεθήκατε, κύριε Υπουργέ, ενεργοποίηση εργαλείων για τη στήριξη της αγοράς και των επενδυτών. Και γι' αυτό το λόγο αποφασίσατε να καταργήσετε το ΤΕΜΠΜΕ και να το μετονομάσετε σε ΕΤΕΑΝ. Έχω εδώ όμως πώς εξελίχθηκαν τα δάνεια του ΤΕΜΠΜΕ και του ΕΤΕΑΝ επί των ημερών των δικών σας. Λοιπόν, ενώ εμείς το 2009 είχαμε δώσει 54.000 δάνεια, εσείς από τα δύο προγράμματα που ανακοινώσατε, φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και αγορά πρώτων υλών, δώσατε 1.800 δάνεια. Πόσο είναι? 25 φορές λιγότερα σε σχέση με τα δικά μας, όχι 25%. Μιλάμε για ναυάγιο, μιλάμε για πολιτική η οποία δεν έχει προηγούμενο. Οι αριθμοί απλώς αντανακλούν την πραγματικότητα που βιώνουν όλοι οι μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες. Έχω και άλλα στοιχεία, αλλά θέλω να συνεχίσω με το ότι το πρόβλημα για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες επιδεινώνεται και από το ότι το ίδιο το κράτος τους δημιουργεί ένα πρόσθετο ζήτημα ρευστότητος. Οι οφειλές του κράτους στις επιχειρήσεις είναι 6,5 δις. Θέλουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις, θέλει το κράτος να προσελκύσει επενδύσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό και χρωστάει το ίδιο. Το ίδιο το κράτος είναι παταξής. Ακυρώνει κάθε πολιτική και κάθε μέτρο προς την κατεύθυνση που διακηρύσετε ότι έχετε. Το αποτέλεσμα είναι ότι μέσα σε αυτό το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον, με τις παλινοδίες και τα λάθη και την έλλειψη εμπιστοσύνης φυσικά των αγορών, ο νέος επενδυτικός νόμος δεν λειτουργήσε. Το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν 12 φορές λιγότερο από τα συνολικά διαθέσιμα κονδύλια. Είχε πει ο κύριος Χρυσοχοΐδης πως το πρώτο εξάμηνο θα δοθούν 2,5 δις σε φοροαπαλλαγές και σε επιχορηγήσεις και το σύνολο των αιτήσεων ήταν για 197 εκατομμύρια. Πρόκειται κυριολεκτικά για ένα οικονομικό δράμα. Περνάω στις δημόσιες επενδύσεις. Εκεί είχατε βγει με την προεκλογική διακήρυξη ότι θα αυξήσετε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Σήμερα το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι 2 δις κάτω.
σε σχέση με αυτό που το παραλάβατε. Είναι στα 8,5 δις. Ακόμα χειρότερα, σε σχέση και με τις προβλέψεις τις δικές σας, οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είναι μειωμένες κατά 30% το πρώτο οκτάμινο του έτους. Και σε σχέση με το 2009, οκτάμινο με οκτάμινο, είναι 53% κάτω. Θέλετε να πάμε στο ΕΣΠΑ. Έχω εδώ πίνακα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 21/9/2011. Η Ελλάδα είναι 20η στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απορροφήσεις 28%. Θέλετε να δούμε μερικά προγράμματα συγκεκριμένα. Πρόγραμμα ψηφιακής σύγκλησης. Το χειρίζεται το δικό σας Υπουργείο. 15,5%. Πρόγραμμα περιβάλλοντος. Πράσινη ανάπτυξη. 10%. Πρόγραμμα διοικητικής μεταρρύθμισης, με το οποίο θα εξυγχρονιστεί το κράτος, θα προωθηθεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση κτλ. 7%. Έχετε βρει την ιδέα των ταμείων. 7%. Έχω τον πίνακα. Θα τον καταθέσω στα πρακτικά, κύριε Υπουργέ. Μην τα αφισβητείτε αυτά. 7%. Θέλετε να πάμε στα ταμεία χαρτοφυλακίου, αυτά που ιδρύσατε για να διευκολύνετε λογιστικά τις απορροφήσεις. Ταμείο επιχειρηματικότητας, εξοικονομώ κατοίκων κτλ. Λοιπόν, έχετε εγγράψει 1,2 δις. Έχετε πάρει από την Κομισιόν στα ταμεία σας 960 εκατομμύρια. Για την ακρίβεια, 962 εκατομμύρια. Έχουν πληρωθεί, είναι στις απορροφήσεις. Στην πραγματική οικονομία έχουν διοχετευθεί μόνο 6 με 7 εκατομμύρια. Οφείλετε να απολογηθείτε για όλη αυτή τη δραματική κατάσταση. Και να μην καλύπτεστε άλλο πίσω από εξαγγελίες για απλουστεύσεις, για ενεργοποιήσεις, για απορροφήσεις κτλ. Άλλωστε την απλούστευση την είχε κάνει, εδώ ήμουνα, σε αυτή την αίθουσα, η κυρία Κατσέλη με το νόμο 3840. Τότε πανηγυρίσατε ότι είχατε ολοκληρώσει την απλούστευση και ότι χωρίς τα βάρη της Νέας Δημοκρατίας μπορείτε πλέον να απογειώσετε το ΕΣΠΑ. Βλέπετε πού είναι το ΕΣΠΑ. Ολοκληρώνω αμέσως. Κύριε Υπουργέ, επειδή υπήρξα αυστηρός, αλλά πολύ συγκεκριμένος, θέλω με τον ίδιο συγκεκριμένο τρόπο και με την ίδια ειλικρίνεια να αναγνωρίσω ότι πράγματι έγιναν προσπάθειες. Δεν θέλω να τις μηδενίσω αυτές τις προσπάθειες. Με το ΓΕΜΗ, με τις αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων, με τα επιχειρηματικά πάρκα. Πολλές από αυτές τις πρωτοβουλίες τις στηρίξαμε, όλες τις στηρίξαμε, τις θετικές πρωτοβουλίες, και αρκετές ήταν και δικές μας, που δεν είχαμε προλάβει να τις προωθήσουμε. Ωστόσο, εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι τις παρεμβάσεις αυτές και τις θετικές σας παρεμβάσεις τις ναρκοθετήσατε μόνοι σας. Το δείχνουν τα στοιχεία. Στην ανταγωνιστικότητα, η Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση του World Economic Forum, ήταν 71η το 2009, έχει πέσει στην 90η θέση το 2011. Σύμφωνα με την έκθεση του IMD, International Institute for Management, η Ελλάδα ήταν το 2011 56η σε 58 χώρες, σε 59 χώρες. Στις ξένες άμεσες επενδύσεις, έχω τον πίνακα από την Τράπεζα της Ελλάδας. Έχουμε το πρώτο επτάμινο του 2011 μείωση σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 10 κατά 46% και σε σχέση με το πρώτο επτάμηνο του 9 κατά 65%. Δεν σας αρκούν αυτά. Ύφεση. Προβλέπατε 3% και η ύφεση είναι 7%. Παίρνετε το πρωτάθλημα Ευρώπης. Ανεργία 16,5%. Είναι φανερό ότι χρειάζεται μια άλλη πολιτική. Ένα σύστημα φορολογικό με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, fast track στη δικαιοσύνη, πλέγμα μέτρων για τη διαφάνεια. Κυρίως όμως χρειάζεται ανάκτηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Εσείς όμως δεν έχετε ούτε την εμπιστοσύνη των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Πώς ανακτήσετε την εμπιστοσύνη των επενδυτών? Δεν μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας με μια τέτοια κυβέρνηση. Είναι φανερό ότι η Ελλάδα οδηγείται από το κακό στο χειρότερο και οι ευθύνες σας είναι γιγαντιές. Ευχαριστούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Β' Αθήνας.